Του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του Πατριώτη, Αγίου Ευαγγελίου, του Αναγνωστά, δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο, ιστήκε ο Ιωάννης εκ των αυτών αυτού δύο, και βλέψας το Ιησού περιπατούν τη λέγη. Είδε ο αμνός του Θεού και οίκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτής. Τι ζητείτε? Είδε είπον αυτό. Ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενο διδάσκαλε, πού μένεις? Λέγει αυτής. Έρχεστε και είδετε. Ήρθον και είδον που μένει, και παρ' αυτό έμεινα την ημέραν εκείνην. Ώρα δε ειν ως δεκάτη, ειν Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου, και ακολουθήσάντων αυτό, ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών τον ίδιο Σίμωνα, και λέγει αυτό, ευρήκαμε τον Μεσσία, ο εστίμε θερμινευόμενον, ο Χριστός. Και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησού, εμβλέψες δε αυτό Ιησούς είπε, «Σύ Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθείς Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Τι επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς, εξερθεί στη Γαλιλαία και βρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό, ακολούθη μη. Είδε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, και βρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει αυτό, όν έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ. Και είπεν αυτόν Αθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι. Λέγει αυτό Φίλιππος, έρχω και είδε. Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμε προς αυτόν και λέγει περί αυτού, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ο κέστη. Λέγει αυτόν Αθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό της εκείν είδον σε. Απεκρίθη με Αθαναήλ και λέγει αυτό, Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, ότι είπον σύ, είδον σε υπό κάτω της εκείς πιστεύεις. Μίζω τούτον όψη και λέγει αυτό, αμήν λέγω ημίν, απάρτη όψιστε των ουρανών ανεωγότα και τους αγγέλους του Θεού, αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των αγών του ανθρώπου. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Ανοίχθηκε ο ουρανός με την ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οι άγγελοι και μας φωτίζουν και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με τη χάρη Του μέσα στην Αγία μας Εκκλησία μας αγιάζει και μας καθοδηγεί και μας δίνει κάθε τι που χρειαζόμαστε πνευματικό για τη σωτηρία μας. Οι Άγιοι Απόστολοι, εξών ο πρωτόκλητος ο Άγιος Ανδρέας που εορτάζουμε σήμερα, αλλά και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι και οι μαθητές του Σωτήρους, μας διδάξαν το Σωτήριο Λόγο, με μύριους κόπους και θυσίες, στους οποίους επρότευσε ο Άγιος Ανδρέας ο πρωτόκλητος, αφού σε πάρα πολλά μέρη περιόδευσε, με μυρίους κινδύνους και με πάρα πολλές ταλαιπωρίες και βασανισμούς, από τους ακάστοτε κατοίκους που δεν ήθελαν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού
και αντιδρούσαν εις την αλήθεια, εις τον Κύριον μόνο σου Χριστόν και το σωτηριώδης κήρυγμα και Ευαγγέλιο του. Ο Άγιος Ανδρέας, κορυφαίος, πρώτος εκλήθη μεταξύ των Αποστόλων από τον Κύριο και διακήρυξε τον περίφημο λόγο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, «Ευρήκαμε το Μεσσία». Άργη μπορούμε να πούμε και εμείς το ίδιο για τον εαυτό μας. Έχουμε εύρει προσωπικά ο καθένας το Μεσσία και τον λυτρωτή μας. Θα πρέπει να εργαζόμαστε πάντοτε με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας, όχι μόνο αρκούμενοι στα εξωτερικά έργα και στην εξωτερική αποφυγή της αμαρτίας, αλλά και στην καταπολέμηση των παθών και στην εξάλληψη και των εσωτερικών αμαρτιών, το οποίο απαιτεί, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, την εγρήγορση, την ύψη και την αδιάρρητη προσευχή. Η εικόνα, λέει ο Άγιος Συσύχιος ο Πρεσβύτερος, στο λόγο του ψυχοφιλή Προσεόμενο, η εικόνα της εξωτερικής και αισθητής σωματικής ασκήσεως, για μέσω της οποίας κόβονται οι εξωτερικές αμαρτίες, η εικόνα αυτής της αίσθησης, της άσκησης, της εξωτερικής και αισθητής, είναι, λέγει, η Παλαιά Διαθήκη, το Δε Άγιο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι η Καινή Διαθήκη, είναι η εικόνα της προσοχής, δηλαδή της καθαρότητας της καρδιάς. Η Παλαιά δεν τελειοποιούσε, ούτε ολοκλήρωνε τον εσωτερικό άνθρωπο στη Θεοσέβεια, όπως λέγει και ο Απόστολος. Κανένα δεν τελειοποίησε ο νόμος, αλλά εμπόδιζε μόνο τα χοντρά αμαρτήματα. Εικόν της εξωτέρας και αισθητής σωματικής ασκήσεως η Παλαιά Διαθήκη, το Δε Άγιον Ευαγγέλιον, ο εστίν η Καινή, εικόν της προσοχής, ήγουν της καθαρότητας της καρδίας. Και ως περί Παλαιά ούκε τελείω, ούτε πληροφόρη των έσω άνθρωπων εις Θεοσέβεια, όπως λέγει ακριβώς η Παλαιά Διαθήκη, ούτε τελειοποιούσε, ούτε πληροφορούσε, ικανοποιούσε πλήρως τον εσωτερικό άνθρωπο ως προς την Θεοσέβεια. Ουδέν αγαρφησίν ο Απόστολος, ο νόμος ετελείωσε, μόνο δε τα παχαία αμαρτήματα διακόλυε. Κανένα, λέει ο Απόστολος, ο νόμος δεν τελειοποίησε, εννοεί ο νόμος του Μωυσέως της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά μόνο τα χοντρά αμαρτήματα εμπόδιζε. Αλλά το ζητούμενο είναι η κάθεση όχι μόνο εξωτερικά του σώματος, του ανθρώπου και αποφυγή των χοντρών αμαρτιών, αλλά και της ρίζας των αμαρτιών που είναι οι κακοί λογισμοί και τα πάθη που κρύβονται μέσα στην καρδία. Και σε αυτήν την κάθαρση χρειάζεται η νύψης και η πνευματική εγρήγορση. Λέγει ο Άγιος στη συνέχεια, από το να εμποδίζει να βγάζει κάποιος το μάτι και το δόντι του πλησίον, ακόμα και το να κόβει κανείς τους πονηρούς λογισμούς και τις πονηρές ενθυμίσεις από την καρδία, που είναι διάταξη του Ευαγγελίου, είναι ανώτερο από το να αποφεύγει κανείς απλώς να μην εκδικείται, να μην ανταποδίδει κακό στον κακό, να μην βγάζει το μάτι και το δόντι του πλησίον. Πολύ ανώτερο είναι να κόψει κανείς τους λογισμούς της καρδίας και τις πονηρές ενθυμίσεις, το οποίο ακριβώς είναι η εντολή του Ευαγγελίου. Αυτό για την καθαρότητα της ψυχής είναι πολύ σπουδαιότερο από το πρώτο, από το να κολλείουμε απλώς τα εξωτερικά αμαρτήματα, να τα αποφεύγουμε. Του γάρ κολλήσε μη εκβάλλειν των οφθαλμών και οδόντα του πλησίου, το και λογισμούς από καρδίας εκόψε, ο περαιστή του Ευαγγελίου διάταγμα και τα σπονιράς ενθυμίσεις, μίζων εστί
στην καθαρότητα της ψυχής. Πολύ περισσότερο συντελεί στην καθαρότητα της ψυχής το να κόβει κανείς τους λογισμούς, τους κακούς από την καρδιά και τα πάθη από το να σταματά μόνο τα παχαία αμαρτήματα, όπως αυτό το να βγάζει κανείς τον οφθαλμό του πλησίου, επειδή και ο ίδιος ευλάφθη από αυτόν. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, έτσι και τα σχετικά με τη σωματική αρετή και άσκηση, ενώ την νηστεία, την εγκράτεια, τη χαμεκητία, την ορθοστασία, την αγρυπνία και τα λοιπά που αναφέρονται στο σώμα και κάνουν να ησυχάζει το παθητικό μέρος του σώματος από την έμπρακτη αμαρτία, όπως είπα και για την Παλαιά Διαθήκη, είναι καλά και αυτά, γιατί όλα αυτά είναι παιδαγωγία του εξωτερικού ανθρώπου και φρούρηση των βαθών που ενεργούνται σωματικά, αλλά όμως τα καταδιάνια αμαρτήματα δεν μπορούν να τα εμποδίσουν, δεν τα αναστέλνουν, όπως για παράδειγμα δεν μπορούν να μας απαλλάξουν από το φθόνο, την οργή κτλ. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος να ασκήσει και την εσωτερική νύψη και πνευματική εγρήγορση και αδιάνυπτη προσευχή. Ούτω και επί της σωματικής δικαιοσύνης και ασκήσεως, νηστείας λέγω και εγκρατείας, χαμευνίας, στάσεως, αγρυπνίας και των λοιπών, α, περί το σώμα πεφύκαση και το βαστικό μέρος του σώματος ησυχάζει ποιή από τις κατενέργεια νοματίας, ως περίπων επί της πονεάς, καλά τεόντα και τα αυτά. Και αυτά, λέγει ο Άγιος, είναι καλά, δηλαδή αυτά που αφορούν στη σωματική αρετή και άσκηση, η νηστεία λέγω, η εγκράτεια και η χαμηλία, την οχημάτια κανείς κάτω, το πάτωμα, την ορθοστασία, την αγρυπνία και τα υπόλοιπα, όσα είναι εκφύσεως γύρω από το σώμα και κάνουν να ησυχάζει από την έμπρακτη αμαρτία το παθητικό μέρος του σώματος, αυτό που έχει την ικανότητα να αισθάνεται, όπως είπα και τα από τις Παλαιάς Διαθήκης, καλά είναι και αυτά, διότι όλα τα ανωτέρω αυτά είναι παιδαγωγία του εξωτερικού μας ανθρώπου και φρουρός των παθών που ενεργούνται δια της πράξης. Παιδαγωγία γαλισσή του έξω ημών ανθρώπου και φρουρός των κατενέργειων παθών. Όχι όμως πράγματα ικανά να προστατεύσουν και από τα καταδιάνια αμαρτήματα, δηλαδή ικανά να τα εμποδίσουν. Παραδείγματος χάρη να μας απαλλάξουν με τη βοήθεια του Θεού από τον φθόνο, την οργή και τα υπόλοιπα. Ομοίη δε και των καταδιάνιων αμαρτημάτων φρουρητικά, ήγουν κολλητικά, ήον απαλλάξει εμάς συν Θεό φθόνου, οργής και υπόλοιπων. Δε μας απομακρύνουν τα εσωτερικά πάθη, τους κακούς λογισμούς, τον φθόνο, την οργή και τα λοιπά, τα οποία υπάρχουν στο εσωτερικό του ανθρώπου. Μπορεί εξωτερικά ο άνθρωπος να ησυχάζει κάπως και να αποφεύγει τα παχαία, τα χοντρά αμαρτήματα, αλλά χρειάζεται να εργαστεί και στο εσωτερικό με την ύψη και την προσοχή και έτσι να επιτύχει την καθαρότητα της καρδίας, το οποίο είναι και ο τύπος της Καινής Διαθήκης, ο τύπος του Ευαγγελίου. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όχι μόνο εξωτερικά να δαμάζουμε το σώμα για την νηστεία και την αγρυπνία για τις διάφορες κακοπάθειες, αλλά να συνεργαστούμε και στο εσωτερικό της καρδίας και της ψυχής, το οποίο είναι τύπος της Καινής Διαθήκης, ενώ το πρώτο τύπος της Παλαιάς Διαθήκης. Ας συνεργαστούμε και στα δύο επίπεδα, έτσι ώστε να επιτύχουμε τέλεια κάθαρση και στην ψυχή και στο σώμα, για να αξιοθούμε την αξιοθούμε στο Θεό. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε, νυν και αιώνα, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.